Θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τους νόμους του 2014 όσον αφορά στους πληστηριασμούς, είπε η πρόεδρος των Ελληνικών Τραπεζών Λούκα Κατσέλη κατά την πρωινή της συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τόνισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η δυνατότητα να μην υπάρξουν κινήσεις που θα πλήττουν τους αδύναμους πολίτες. Περίπου 90 λεπτά διήρκεσε η συνάντηση της Λούκας Κατσέλη με τον Πρωθυπουργό λίγες ώρες πριν την ψήφιση του κώδικα πολιτικής οικονομίας, τον οποίο περιλαμβάνεται και το θέμα των πληστηριασμών. Νομίζω απαραίτητο να κάνω αυτή τη συνάντηση. Έχουμε πολλά θέματα στη ημερήσια διάταξη. Αυτό που προέχει την ώρα είναι να επανέλθει στην κανονικότητα το σύστημα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχει ένα θεσμικό κενό μέχρι ότου έρθει στη Βουλή για να νομοθετηθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας και η αναστολή των πληστηριασμών. Θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να διασφαλίσουμε αυτή τη δυνατότητα προστασίας των πιο αδυνάμων συμπολιτών μας. Η κυρία Κατσέλη επικεντρώθηκε στο θέμα της προστασίας των δανειοληπτών, το οποίο χαρακτήρισε πολύ σημαντικό και επανέλαβε ότι θα εργαστούμε με το νομοθετικό πλαίσιο του 2014 και αναμένουμε το νέο για το πώς θα λειτουργούμε από το 2016. Συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό τα επόμενα βήματα, έτσι ώστε το χρηματοπιστωτικό σύστημα να μπει σε ένα καθεστώς κανονικότητας και ομαλότητας. Είναι στόχος όλων αυτή η δύσκολη περίοδος να λήξει και σιγά σιγά να αρθούν και οι όλοι οι περιορισμοί και στην κίνηση κεφαλαίων και στις αναλήψεις. Στο πλαίσιο αυτό, το θέμα της προστασίας των δανειοληπτών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως είπαμε και χτες ως τράπεζα, ως Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, εμείς θα συνεχίσουμε να δρούμε με βάση το προϊσχύσαν νομοθετικό πλαίσιο μέχρι το τέλος του 2014. Η κυρία Κατσέλη ανέφερε ότι αυτές τις τρεις εβδομάδες που ήταν δύσκολες για όλο το τραπεζικό σύστημα και όλες οι τράπεζες προσπάθησαν και ανταπεξήλθαν με μεγάλη επιτυχία στη διαχείριση αυτής της πρωτόγνωρης εμπειρίας.